Πρόκειται για την κλινική αιματολογίας ογκολογίας παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και χαίρομαι που άκουσα να τοποθετήσετε σωστά ότι δεν πρόκειται για τον παιδικό καρκίνο αλλά για τον καρκίνο παιδιών και εφήβων ή καρκίνων παιδικής ηλικίας. Αυτός είναι ο σωστός όρος, γιατί ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας δεν είναι καθόλου παιδικός από όποια άποψη και αν το δει κανείς, όσον αφορά τη σοβαρότητά του και την επιθετικότητά του. Δεν είναι νόσος συχνή, ίσα-ίσα θεωρούμε ότι είναι μια σπάνια νόσος στα παιδιά και πιο σωστά οφείλουμε να μιλάμε για νεοπλασίες ή νεοπλασματικά νοσήματα. Όμως για να μπορούμε να καταλαβαινόμαστε με τον κόσμο, χρησιμοποιούμε και τη λέξη καρκίνο όπως αυτή χρησιμοποιείται στους ενήλικες. Πρόκειται λοιπόν για νεοπλασματικά νοσήματα που η συχνότητα, το ποσοστό τους είναι λιγότερο από 1% των περιπτώσεων του καρκίνου για όλες τις ηλικίες γενικά. Παρ' όλα αυτά, περίπου 250.000 παιδιά το χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο προσβάλλονται από κάποιο νόσημα της ομάδας αυτής. Λοιπόν, κυρία Αστιακάκη, καταρχήν σας ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση, θέλω να πω, και ας τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα ήθελα να μου πείτε λιγάκι, να ξεκινήσουμε πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε το θέμα. Γιατί διαβάζω ότι η πλειοψηφία των περιστατικών θα μπορούσε να έχει αποφευθεί ή να ιαθεί εφόσον είχαμε έγκαιρη διάγνωση. Πείτε μου λοιπόν, τι είναι αυτό που πρέπει να θορυβήσει τους γονείς ή τους παιδιάτρους, τέλος πάντων. Ποια είναι τα συμπτώματα για τα οποία θα πρέπει να ανησυχήσουν ιδιαίτερα οι γονείς? Ναι. Είναι πολύ σωστό ότι η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία η εξειδικευμένη σε ειδικά τμήματα οδηγείται την πλειονότητα των περιστατικών σε ίαση. Δεν μπορούμε όμως να προλάβουμε με κάποιες εξετάσεις την εκδήλωση των νοσημάτων αυτών. Είναι περίπου 5% το ποσοστό των νεοπλασματικών νοσημάτων που μπορεί να εκδηλωθούν στο έδαφος ενός υπάρχοντος κληρονομικού νοσήματος. Άρα το 95% των περιπτώσεων εκδηλώνεται χωρίς καμία προειδοποίηση και δεν υπάρχουν και προληπτικές εξετάσεις που μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια αυτά. Άρα στοχεύουμε, εστιάζουμε στην έγκαιρη διάγνωση πραγματικά. Επομένως, συμπτώματα που στα παιδιά είναι κυρίως πυρετός που επιμένει χωρίς να υπάρχουν άλλα συμπτώματα ή ευρήματα λίμωξης, κεφαλαλγία και πρωινή έμετη στα παιδιά, λεμφαδενοπάθεια που επιμένει, μάζες στην κοιλιά ή διόγκωση της κοιλιάς ή των οστών, πόνος στα οστά και στις αρθρώσεις που επιμένουν, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από άλλες πιο αθώες εντός εισαγωγικών διαγνώσεις, αιματολογικές διαταραχές, παιδί το οποίο νιώθει κουρασμένο, έχει ανορεξία, το βλέπουμε να είναι οχρό και αυτά για μέρες αρκετές και μάλιστα να επιδεινώνεται η εικόνα αυτή, είναι συμπτώματα που ευτυχώς σήμερα με την ευαισθητοποίηση των συναδέλφων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αλλά και των γενικών γιατρών, των παιδιάτρων και συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων, με την ευαισθητοποίησή τους λοιπόν αυτή μπορούμε και τα εντοπίζουμε πολύ γρήγορα. Ανάλογα είναι και αυτά τα συμπτώματα και τα ευρήματα που θα δουν οι γονείς. Δηλαδή οι γονείς πρώτοι πολλές φορές μπορεί να προβληματιστούν για την αλλαγή συμπεριφοράς του παιδιού τους όσον αφορά το να το βλέπουν κουρασμένο, χωρίς διάθεση για παιχνίδι ή να παραπονιέται ότι πονάει να συνεχίζει να πονάει σε κάποια σημεία του σώματος που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε από τραυματισμό ούτε από τις λοιμώξεις όπως είπαμε. Δεν είναι ειδικά, αντιλαμβάνεστε ήδη από αυτά που σας είπα ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα συμπτώματα και τα σημεία δεν είναι ειδικά. Είναι συμπτώματα τα οποία υπάρχουν και στην σημειολογία και στις εκδηλώσεις άλλων νοσημάτων, καλοϊθέστερων φυσικά, και στην πλειονότητά τους είναι οι λοιμώξεις αυτές που μπορεί να υποδηθούν κάποια από αυτά τα συμπτώματα. Άρα οι γονείς συχνά προβληματίζονται από την επιμονή των συμπτωμάτων ή από την επίπτωση που έχουν τα συμπτώματα αυτά στην καθημερινότητα και στη διάθεση του παιδιού και βεβαίως απευθύνονται στον παιδίατρο ή στο γενικό γιατρό, πολλές φορές στον ορθοπαιδικό ή συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι έχουν πλέον την ευαισθητοποίηση να παραπέμψουν τα παιδιά αυτά για περαιτέρω διερεύνηση.
Εσείς πάντως ως ειδικός θα λέγατε ότι καλά κάνουν και προχωράνε ένα βήμα παρακάτω και πηγαίνουν απευθύνονται στους γιατρούς. Και ας μοιάζει για τις παλαιότερες γενιές σαν να το παραψηλαφούν το θέμα, ας πούμε. Δεν θεωρούσα βέβαια ότι μια υπερβολή και πανικός προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε. Όμως, εάν είναι συμπτώματα τα οποία παρά το ότι μπορεί να είναι συνηθισμένα, όπως ο πυρετός, εάν όμως ο πυρετός επιμένει και ο γιατρός δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον πυρετό αυτό από μια λίμωξη, βεβαίως είναι κάτι το οποίο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Γιατί, ναι, μεν ο πυρετός είναι ένα σύμπτωμα που στην πλειονότητα των περιπτώσεων συνδυάζεται με μια λίμωξη, αλλά από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι τα 2/3 των παιδιών που θα έχουν παραδείγματος χάρη λευχαιμία θα έρθουν με πυρετό από την αρχή του. Άρα δεν σημαίνει ότι κάθε πυρετός είναι λευχαιμία, αλλά πυρετός που επιμένει και δεν δικαιολογείται από λίμωξη, βεβαίως θα πρέπει να αποκλειστεί ότι πρόκειται ή για λευχαιμία ή για κάποιο άλλο νεοπλασματικό νόσημα. Είπατε για τη λευχαιμία, είναι αυτή η μορφή του καρκίνου της παιδικής ηλικίας που είναι περισσότερο διαδεδομένη. Ναι, η οξία λευχαιμία και περισσότερο η οξία λυμφοβλαστική είναι η πιο συχνή λευχαιμία στα παιδιά και είναι όχι μόνο η πιο συχνή, είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου. Είναι το 1/3 των περιπτώσεων καρκίνου στα παιδιά είναι λευχαιμία. Και βεβαίως είμαστε ευτυχείς που είναι αυτή η μορφή καρκίνου, παρά την συχνότητά της, έχει και τα υψηλότερα ποσοστά ίασης. Υπάρχουν μορφές λευχαιμίας που το 90% των παιδιών γίνεται τελείως καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να λέγεται. Βεβαίως, ναι. Και είναι και πολύ παρήγορο. Ποια είναι η εικόνα της Κρήτης σχετικά? Όσον αφορά την επιδημιολογία, εννοείται, όσον αφορά τα αποτελέσματα. Και για τα δύο. Ας ξεκινήσουμε από την επιδημιολογία. Ναι, νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτό είναι μια αγωνία, μήπως έχει αυξηθεί ο αριθμός των περιστατικών. Και για τη λευχαιμία και για τα υπόλοιπα νεοπλασματικά νοσήματα, επίσημα και στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουμε. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και σε επίπεδο Ελλάδας, μια που η εμπειρία η δικιά μας είναι μεμονωμένη των τελευταίων ετών, ότι καταγράφουμε, δεν έχουμε διαφορά από χρόνο σε χρόνο στο σύνολο των περιστατικών, αλλά και από τις πανελλαδικές καταγραφές, γιατί τα δεδομένα τα δικά μας μαζί με των υπολείπων τμήματων συλλέγονται στο τμήμα επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν δείχνουν επίσημα και στατιστικά σημαντική αύξηση. Άρα αυτό που λέγεται ότι υπάρχει έξαρση του παιδικού καρκίνου στην Κρήτη, όχι, ότι είναι γεμάτο, αυτό είναι ένας μύθος. Όχι, ναι, όχι, αυτό δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Τα στατιστικά λένε ότι έχουμε 19 περιπτώσεις ανά 100.000 παιδιά και εφήβους. Μέχρι 19 ετών, μάλιστα είναι ένας μνημονικός κανόνας, 19 περιπτώσεις στα 100.000 παιδιά μέχρι την ηλικία των 19 ετών, άρα παιδιά και έφηβους μαζί. Αυτά είναι τα δεδομένα και από την Αμερική και από την Ευρώπη και αυτά είναι και τα στατιστικά τα δικά μας. Δεν ξεπερνάμε δηλαδή τον αριθμό αυτό που προβλέπεται για ηλικίες μέχρι 19 ετών ανά 100.000 πληθυσμό. Όσον αφορά τα παιδιά κάτω των 15 ετών, εδώ έχουμε 12 με 15 περιπτώσεις το χρόνο και επίσης αυτό το νούμερο δεν υπερβαίνεται από τα δεδομένα τα δικά μας για την Κρήτη. Άρα όλη αυτή είναι μια παραφιλολογία απλά. Ναι, και καλό είναι να μην δημιουργείται πανικός. Εκείνο που όμως πρέπει να μείνει, ότι οι περιπτώσεις νεοπλασιών στα παιδιά, στην πλειονότητά τους, αντιμετωπίζονται με επιτυχία και επιτυγχάνεται η ίαση στην πλειονότητα των παιδιών. Και αυτό όσον αφορά το κομμάτι της θεραπείας και της ίασης, θα ήθελα να τονίσω, και όσον αφορά τις δυνατότητες τις δικές μας και τα αποτελέσματα τα δικά μας, ότι μπορούμε πραγματικά να παρέχουμε υπηρεσίες και να εξασφαλίζουμε την ίδια πιθανότητα ίασης, όχι μόνο με τα υπόλοιπα κέντρα της Ελλάδας, αλλά και με αντίστοιχα κέντρα της Ευρώπης. Λοιπόν, εγώ μια και είστε εδώ στην παρέα μας και μας βοηθάτε πάρα πολύ να κατανοήσουμε αυτό που συμβαίνει, θα ήθελα να μου πείτε δύο κουβέντες για τη μεταμόσχευση μυελίου των οστών. Υστερούμε και εδώ, έτσι δεν είναι? Δεν υστερούμε όσον αφορά το πόσο καλά γίνονται οι μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα. Ναι, όχι, εννοώ στα μεταμοσχευτικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Εγώ μιλώ για την επάρκεια των δοτών, ας πούμε. Υπάρχουν δότες? Δότες υπάρχουν, αλλά είναι πολύ μικρός ο αριθμός σε σχέση με την Ευρώπη και την Αμερική. Νομίζω ότι ενώ ο αριθμός των εθελοντών δοτών μυελού στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, ξεπερνάει τις 100.000,
Στην Ελλάδα δεν είναι ούτε 50.000, μπορεί να είναι και αρκετά λιγότερο. Τα τελευταία νούμερα που είχα ήταν γύρω στο 37.000 εθελοντές δότες. Επειδή γίνεται έτσι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και μια έφοδος στην προσπάθεια αυτή τον τελευταίο χρόνο, ίσως να έχει αυξηθεί ο αριθμός αυτός. Όμως με τίποτα δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για μεταμόσχευση, για αλλογενετική μεταμόσχευση παιδιών και ενηλίκων ασθενών στον ελλαδικό χώρο. Και αυτό είναι σημαντικό, και είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες ανάλογα με την εθνικότητα και τη φυλή. Έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να βρει κάποιος δότη σε άτομα τα οποία φυλετικά είναι πιο κοντά σε αυτόν. Ο ασθενής που είναι, έχει δότης που είναι φυλετικά κοντά σε αυτόν. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι δότες που βρίσκουν οι Έλληνες ασθενείς, παιδιά και ενήλικες, είναι είτε από τη γερμανική είτε από την αμερικάνικη δεξαμενή. Αυτό είναι παράδοξο. Δυστυχώς εδώ χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω γίνεται η προσπάθεια αυτή τα τελευταία χρόνια να διευρυνθεί και να ενισχυθεί η δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού στην Ελλάδα και μάλιστα ιδιαίτερα για τα παιδιά με την προσπάθεια που γίνεται στο νοσοκομείο παιδών για να υπάρξει από το όραμα Ελπίδα νομίζω για να υπάρξει η διεύρυνση της δεξαμενής ειδικότερα για τα παιδιά, παρόλα αυτά που βέβαια οι εθελοντές αυτοί ανήκουν στην ευρύτερη δεξαμενή την ελληνική δεξαμενή δοτών. Είναι δύσκολο, είναι επίπονο για κάποιον να είναι δότης, να γίνει δότης? Όχι βέβαια, ούτε επίπονο ούτε δύσκολο είναι. Για να γίνει δότης ειδικά τα τελευταία χρόνια δεν χρειάζεται ούτε καν αιμοληψία. Αυτό γίνεται με λήψη σιέλου από τη στοματική κοιλότητα και με μια μπατονέτα και στη συνέχεια βέβαια εφόσον μετά την τυποποίηση του υποψήφιου δότη βρεθεί ότι μπορεί να είναι χρήσιμος για μεταμόσχευση για κάποιον ασθενή, η περαιτέρω διαδικασία γίνεται με αιμοληψία και στη συνέχεια είτε λήψη μυελού είτε λήψη αρχαίγων αιμοποιητικών κυττάρων από το περιφερικό αίμα. Η διαδικασία της χορήγησης του μοσχεύματος είναι λίγο παραπάνω από ό,τι είναι η αιμοδοσία όσον αφορά τον εθελοντοειδότη αίματος. Είναι μια διαδικασία βεβαίως, αλλά όσον αφορά το πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι κανείς, νομίζω ότι αποτελεί το αποκορύφωμα έτσι της οποιασδήποτε προσφοράς ή δωρεάς από ανθρώπου σε άνθρωπο. Βέβαια. Και δεν κοστίζει απολύτως τίποτα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το ότι... Ναι, αν σκεφτεί κανείς ότι για τα υπόλοιπα μοσχεύματα, για τα υπόλοιπα όργανα πρέπει... Μιλάμε για πτωματικό δότη, ενώ εδώ εν ζωή μπορείς να βοηθήσεις και να σώσεις τη ζωή ενός παιδιού, ενός ενήλικα και όχι μόνο ενός. Υπάρχουν δότες που έχουν μπει στη διαδικασία αυτή και δύο ή και περισσότερες φορές. Πραγματικά είναι κορυφαία πράξη αυτό. Αν σκεφτεί κανείς ότι τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι, παιδιά και έφηβοι θα μπορούσαν να σωθούν από αυτό σε το πράγμα. Σε ολόκληρο τον κόσμο. Ναι, στην Ελλάδα δεν είπαμε ότι έχουμε περίπου 300 παιδιά το χρόνο που διαγνώσκονται με νεοπλασματικά νοσήματα. Βέβαια τα περισσότερα από αυτά, όπως είπα ήδη, γίνονται καλά, ιώνται με τις συμβατικές λεγόμενες θεραπείες. Όμως υπάρχει ένας αριθμός παιδιών που την μοναδική δυνατότητα θεραπεία δίνει η αλλογενετική μεταμόσχευση και βέβαια στις περιπτώσεις αυτές πραγματικά πρέπει να μπορούν να τους την παρέχουμε απλόχερα τη δυνατότητα αυτή. Ωραία, οπότε είναι μια πολύ καλή στιγμή σήμερα που είναι αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Να, γι' αυτό είναι οι Παγκόσμιες ημέρες, για να μας ευαισθητοποιούν υποτίθεται. Ακριβώς, είναι για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο στα παιδιά και στους εφήβους και όχι... φυσικά να θυμόμαστε την νόσο αυτή και τον πληθυσμό των παιδιών αυτών μόνο την ημέρα αυτή. Και να γράφουμε στάτους στο Facebook, σκύβουμε βλαβικά το κεφάλι και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, νομίζω η φιλολογία δεν είναι για το παρόν αντικείμενο και την παρούσα ημέρα, έτσι, όσο γλαφυρά και να είναι όλα αυτά ή όσο και αν πουλάνε μερικές φορές. Ακριβώς λοιπόν, γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα να γίνουμε κι εμείς εθελοντές. Να. Νομίζω υπάρχει και την επόμενη εβδομάδα μία εκδήλωση, την επόμενη Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου, μία εκδήλωση στην οποία συμμετέχει και η κλινική μας στα ΤΕΗ Ηρακλείου για την ενημέρωση για τους εθελοντές δότες και την συλλογή δειγμάτων.